Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το άνοιγμα των πανεπιστημίων μόνο ως πρόκληση μπορούν να εκλειφθούν, αφού το βλέπουμε ότι δεν έχει πάρθει κανένα απολύτως μέτρο, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά ότι οι ανάγκες μας δεν αποτελούν προτεραιότητα. Όλο αυτό το διάστημα, το μόνο που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι να επιδεικνύει περίσσια θράσους, κουνώντας το δάχτυλο στο λαό, στη νεολαία, στους φοιτητές που 6 μήνες τώρα πασχίζουν για να τα βγάλουν πέρα με τους δύσκολους όρους σπουδών τους. Με το άνοιγμα των πανεπιστημίων, οι φοιτητές βρισκόμαστε ξανά στον αέρα, ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με την γνώριμη πλέον τραγική κατάσταση που βιώσαμε και στο αερινό εξάμεινο, όταν μέλλονταν το πρώτο κύμα της πανδημίας. 6 μήνες μετά, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει πάρθει κανένα απολύτως μέτρο στήριξη του πανεπιστημίου, ότι δραματικές ελλείψεις σε καθηγητές, τεχνικά μέσα, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, που υπό φυσιολογικές συνθήκες καθιστούσαν πάρα πολύ δύσκολη τη φοίτησή μας, δηλώνουν και σήμερα παρούσες. Η εξαγγελία της Βρετανίας ότι οι διαζώσεις θα γίνονται μόνο τα αμφιθεατρικά μαθήματα με λιγότερους από 50 εγγεγραμμένους φοιτητές επιβεβαιώνουν το φόβο μας για παγίωση της τηλεκπαίδευσης, όπως επίσης και ολιγομελείς ομάδες φοιτητών στα κλινικά και εργαστηριακά μαθήματα, που αν γίνεται κάτι το οποίο εμείς τάξεις φοιτητές το διεκδικούσαμε χρόνια τώρα, λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης που υπάρχει θα οδηγεί σε δραστική μείωση των ωρών της πρακτικής μας άσκησης. Τα ιδρύματα χρειάζονται τώρα μια γενναία χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανάγκες τους, ειδικά στις συνθήκες πανδημίας. Έτσι πρέπει να δοθεί ένα έκτακτο κονδύλιο ώστε να εξασφαλιστούν τακτικές απολυμάνσεις, να βρεθούν χώροι όπως αμφιθέατρα, αίθουσες θελετών, συνεδριακοί χώροι, περίπτερα ΔΕΦ, που θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις διαλέξεις. Είναι απαραίτητο τα τμήματα να σπάσουν σε μικρότερα, επομένως προβάλλει σαν επιτακτική ανάγκη να προσληφθεί το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός. Συγκεκριμένα στη σχολή μας, στην ιατρική, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απολέσει το 75% του προσωπικού της και το 90% της κρατικής της χρηματοδότησης, τα ήδη υπαρκτά προβλήματα έχουν πλέον οξυνθεί και έχουν γίνει δυσβάσταχτα. Στα προκλινικά έτη, τόσο εργαστηριακές ασκήσεις όσο και τα θεατρικά μαθήματα, στο προηγούμενο εξάμεινο πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, καθώς στις λεγόμενες κανονικές συνθήκες, οι φοιτητές στηβάζονται σε τμήματα των 30 και των 200 ατόμων σε πολλές περιπτώσεις. Όπως επιπλέον και η έναρξη των κλινικών του 6ου έτους επιβεβαιώνει και με το παραπάνω τη συνέχιση της κατάστασης που επικρατούσε στα κλινικά έτη, με τις ώρες των κλινικών να έχουν μειωθεί δραματικά, με ό,τι αυτό καταλαβαίνουμε ότι συνεπάγεται για την εκπαίδευση τη δική μας και των τελειόφθων συναδέλφων μας. Τέλος, η κυβερνητική πολιτική της λεγόμενης ατομικής ευθύνης αναγκάζει τους φοιτητές να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα μέτρα προστασίας, τις μάσκες, όπως επίσης ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι δεν προβλέπεται τακτική διενέργεια διαγνωστικών τεστ στους φοιτητές που ασκούνται στα νοσοκομεία, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τόσο τη δικιά τους υγεία, όσο των ασθενών τους, των υπόλοιπων εργαζομένων και του λαού της πόλης συνολικά. Οι φοιτητές δεν πρόκειται να μπούμε στη λογική του να διαλέξουμε ανάμεσα στην υγεία μας και τη μόρφωσή μας. Απαιτούμε την κυβέρνηση αντί να μας κουνά το δάχτυλο, να αναλάβει επιτέλους τις δικές της ευθύνες και να λάβει άμεσα μέτρα, διενεργώντας μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε φοιτητές και υγειονομικούς, δίνοντας δωρεάν όλα τα ατομικά μέσα προστασίας σε φοιτητές και υγειονομικούς, πυκνώνοντας τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων από και προς τα πανεπιστήμια και δίνονται εξασφαλίζοντας δωρεάν μετακίνηση των φοιτητών από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο σπουδών.